κυρία Σπύρου. Γνωρίζατε ότι ο άντρας σας είχε οικογενειακή βεντέτα με τον στρατή Λεφαγιάνο? Όχι, δεν το ήξερα. Πίστευα ότι ήταν μια παιδική κόντρα. Και πού ήσασταν το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου? Σπίτι. Σε πλημμένη. Λόγω του μωρού δεν ήμουν πολύ καλά. Μάλιστα. Γνωρίζετε μήπως τον κύριο στη φωτογραφία? Μάνθο Ζερβό το λένε. Όχι, δεν τον ξέρω. Αφήστε με σας παρακαλώ να πάω σπίτι. Δεν είμαι καλά στην κατάστασή μου. Ο Χρήστος είμαι. Μου έστειλαν ότι γύρισε ο στρατής. Ναι. Δεν ξέρω. Όποιος τον δει, να μου στείλει αμέσως. Να πεις στον πατέρα σου να ξυλώσει όλες τις ελιές από εδώ. Αυτό λέγεται καταπάτηση και προσβάλλει την οικογένειά μου. Ρε, φύγε από εδώ, μη σου κάμισε τίποτα. Στρατή, αυτά τα μέρη δεν είναι για σένα. Θα λερωθείς. Η οικογένειά σου πρέπει να αντίξει ποταγή σου, Λεφαγιάννης. Αυτό σημαίνει πόλεμος, πάλι μαλακά. Εμείς σήμερα που σας φερθήκαμε τόσο ωραία και θέλαμε να ανοίξουμε μαζί σας και μαγάζι με σύγκλινο. Άρε, πατέρα. Πόσο αφελής ήσουν. Χωσιά μαζί μου, ρε. Τι παρέα μου έχεις τα αρχίδια. Θα μου φέρνεις τα γαμολευτά μου εδώ. Εσύ ο ίδιος το καταλαβες. Αυτό είναι το δικό μου μαγαζί, ρε. Το δικό μου. Η μάνη είναι δικό μου μαγαζί, παλιό μαλάκα. Αυτά που σας είχε καλομάθει ο πατέρας μου, κομμένα. Ναι. Αφεντικό, έχει έρθει ο Δημήτρης. Πες του να περιμένει. Μάλιστα.
Σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι δεν τους παίρνει να σου πάνε κόντρα. Το δεξί χέρι έγινε το κεφάλι. Με τον πατέρα του Βλάκα, τι έκανες? Ξέρεις ότι όταν αναλαμβάνω εγώ, δεν πρόκειται να βρουν κανένα στοιχείο που να σε συνδέει με το φόνο. Κουκλάρα μου εσύ. Ωραία, πέρασα. Αλλά πρέπει να φύγω. Ναι, αλλά εγώ δεν σε χόρτασα. Στράτη, φεύγω. Πες να περάσει. Τι έγινε? Όλα καλά? Θα φύγουμε? Έχω κάτι θέματα με τη δουλειά, ρε, κάτσε. Μια ζωή με τις δουλειές του πατέρα σου τρέχεις. Τώρα είναι δικές μου δουλειές, αδελφέ. Οι βεντέτες Χρήστο είναι χαζομάρες. Μόνο πόνο και αίμα φέρνουν. Ξέχνα αυτή την ανόητη κόντρα. Δεν αξίζει. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, Ραφαέλα. Αυτό που έκανε ο Στρατής και η οικογένειά του ξεπλένεται μόνο με αίμα. Λες για τον πατέρα σου, αγάπη μου. Αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχουμε αποδείξει για το κακό που μας βρήκε. Μπορεί να έχουμε κάνει και λάθος. Λάθος. Είμαι σίγουρος πως το έκαναν αυτοί. Τώρα όμως, περιμένουμε και το αγγελούδι μας. Μην το ξεχνάς αυτό. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον Άμουλε Φιλόν Ξασχόλτεν. Πρώτη σας φορά εδώ? Ναι, πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Αναμείναν τη Σαλονάκη παρακαλώ για κάποια γραφή μέλους. Καλώς, Στράτη. Γεια σας, Παναγιώτη. Τι γίνεται? Όλα καλά. Μια χαρά. Πότε γύρισες? Προχθές γύρισα. Πολύ όμορφα. Η Δεσποινής θα παίξει? Είναι το γούρι μου για σήμερα. Η Ελισάβα θα μας ενημερώσει αν υπάρχει θέση. Γεια σας. Γεια σου, Ελισάβα. Γεια σου, Στρατή. Υπάρχει θέση εδώ. Πολύ ωραία. Το όνομά σου? Παυλίνα. Μισό λεπτάκι να σου φέρω μία καρέκλα. Να σας φέρω κάτι να πιείτε. Λίγο βίσκι με πάω. Εγώ μια βότκα λεμόνι. Κάτι. Εγώ πατάω.
Κι εγώ παραπατάω. Μπορεί να φταίγεται ο ουίσκι. Πόσο καλά περνάω εδώ. Το είχα ξεχάσει. Γι' αυτό είμαι κι εγώ εδώ, boy. Τι έγινε, μωρό μου? Γιατί δεν μιλάς τη μαμά σου που αγωνιά για σένα? Τίποτα. Απλά δεν νιώθω καλά. Αυτό. Μήπως έγινε τίποτα με τον Χρήστο? Αυτό το ύφος το ξέρω. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Και τώρα που θα γίνεις μάνα, θα με καταλάβεις. Στομάτα τώρα γιατί μας κοιτάνε. Θέλω απλά να τη δει και να πει ότι όλα είναι εντάξει. Η κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Περάστε. Καλησπέρα. Και όσο για όλα αυτά τα κλασικά που λέτε οι μανάδες. Χαίστηκα. I loved you so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is, it's not your kind. And they never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. It's up to you. Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο που λες και εκεί που πάω να φάω κάτι, με παίρνει η μάνα μου και μου ζητάει το τηλέφωνο της ξαδέρφης γιατί έψαχνε τη θεία μου. Επειδή άκου να δεις, κουτσομπολιό, τι έχει γίνει. Μάν, θα με παρακολουθείς. Α, η χαζή η θεία μου έχει βρει ένα καλό κορίτσι για προξενιό στον ξαδερφό μου, ο οποίος δεν γουστάρει κάτι τέτοια γενικά. Είχε γίνει και αυτό παλιά με τη Μυρσινούλα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τη Μυρσινούλα, ε? Μάνθω, είσαι καλά? Ναι. Καλά, εγώ πιστεύω πως μαλακία της θείας μου, αφού το παιδί δεν έχει ξεπεράσει ακόμα αυτό που έγινε. Ωχ, η Βίκη είναι. Ρωτάει αν θα πάμε το βράδυ στα γενέθλιά της. Δεν με ψήνει να σου πω την αλήθεια. Αφού λίγο χαζό το κορίτσι. Oh.
away. Στρατή, πρόσεχε. Μην παίζεις με αυτόν. Είναι τρελός. Τελευταία φορά που σε βοηθάω. Μην ανησυχείς. Ο τύπος φαντάσου έχει γδάρει ζωντανούς τους ίδιους του τους γονείς και τους άφησε να πεθάνουν από αιμορραγία. Σκληρό. Πολύ. Χωρίς πλάκα, πρόσεχε. Είναι ο καλύτερος αυτό, γι' αυτό και στον προτείνω, αλλά όχι πολλά πολλά. Και δώσ' του τα λεφτά μπροστά. Δεν έχει αποτύχει ποτέ. Εντάξει, Νάνση. Σε ευχαριστώ. Μάνθο τον λένε. Εγώ θέλω να πεθάνει σίγουρα κι αυτός. Αν καταφέρει και με νικήσει. Εφόσον δεν δήλωσε υποταγή στη πιο δυνατή οικογένεια της Μάνης. Ναι, ποιος? Έλα, Γιώργο σήμερα, είδα το στρατή. Είναι με τον Δημήτρη στην Αρεόπολη. Σοβαρά? Έρχομαι για να τελειώνουμε με αυτό το αρχίδι. Χριστάρα, πρόσεχε, ρε. Θα σε πάρω εγώ όταν θα έχουμε τελειώσει όλα. Ναι, πάρε, μην με ξεχάσεις. Θυμάσαι την τρέλα που έχουμε τις γάτες, ε? Κάτι θυμάμαι. Που λες για να καταλάβεις τη διαφορά με τους σκύλους. Η γάτα μου, η Γκλώρια, ας πούμε. Γκλώρια. Τι όνομα είναι αυτό για γάτα, ρε μαλάκα? Ρε, το πήρα από μια παλιά ταινία του Τζον Κασαβέτης. Που λες, οι γάτες ανεβαίνουν ψηλά για να παρακολουθούν την περιοχή τους και να εντοπίζουν τη λία τους. Έτσι και η Γκλώρια, σπίτι μου, μπορεί έτσι ξαφνικά να ανέβησε καμία ντουλάπα, ξέρω εγώ. Δεν σημαίνει ότι τρελάθηκε. Καταλαβαίνεις. Δεν τις γουστάρω τις γάτες, ρε. Κρύβονται, σε γραζουνάνε. Είναι στη φύση τους, ρε, να αναζητούν περίεργα σημεία στο σπίτι για να κρυφτούν.
είναι στα γονίδια τους, στο DNA τους. Και τα ανέχεια τους πρέπει να είναι πάντα κοφτερά και σε άριστη κατάσταση. Έτσι κάναν και οι προγόνοι τους. Δεν νιώθεις τι λέω? Νιώθω, ρε. Απλά ο σκύλος είναι σκύλος. Και ας μυρίζει και λίγο. Η γάτα, σε αυτό που λες λοιπόν, προτιμά μία άοσμη άμμο για να μην εντοπίζεται από τον εχθρό. Πώς και λέω στα αρχίδια του. Όπως κάποιος εχθρός εντόπισε έναν άλλον. Στρατή, σήμερα ένας από τους δυο μας θα πεθάνει. Έφυγες. Εγώ, Χριστό, δεν είμαι μέρος Βεντέτας. Δεν ανακατάβω. Bastante!